Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους φορείς για τη λειτουργία της καινούργιας αυτής αστυνομικής δράσης, της κινητής αστυνομικής μονάδας που ξεκινά και στο νομό Καρδίτσας, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλοντας στην αύξηση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Η δράση αυτή της ελληνικής αστυνομίας εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα της αντιεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα στο επιχειρησιακό σχέδιο με την κωδική ονομασία ΕΤΟΣ για την αστυνόμευση, επιτήρηση τοπικών οικισμών και συνόρων. Οι κινητές αστυνομικές μονάδες συμπληρώνουν τις υπόλοιπες εμφανείς δράσεις της ελληνικής αστυνομίας και υλοποιούν τον κεντρικό στρατηγικό στόχο της αστυνομίας που είναι η αστυνομία κοντά στον πολίτη. Είναι δηλαδή διαμορφωμένο έτσι ώστε κάποιος πολίτης να μπορεί να καθίσει και να συζητήσει με τους αστυνομικούς μέσα στο αυτοκίνητο και αν χρειαστεί να προβούν στη σύνταξη κάποιες ανακριτικές πράξεις, υποβολή παραπώνων και γενικά θέματα ανακριτικής ή αστυνομικής αρμοδιότητας. Οι αστυνομικοί αυτοί λοιπόν θα διενεργούν προγραμματισμένες περιπολίες, ειδικότερα στις απομακρυσμένες περιοχές του νομού, προκειμένου επί τόπου να παράσχουν αστυνομικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις τόσο με τους πολίτες όσο και με τους φορείς, τους δημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων κτλ. Είναι εξοπλισμένο με όλα όσα χρειάζεται να έχει ένα αστυνομικό τμήμα. Μπορούν δηλαδή οι πολίτες εκεί να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής τους, να επικυρώσουν αντίγραφα, να καταθέσουν εγκλήσεις, να καταθέσουν παράπονα στους αστυνομικούς. Πράγμα το οποίο ίσως να μην έκαναν αν ήταν αναγκασμένοι να κινηθούν παραδείγματος χάρη από τα χωριά της Αργυθέας προς το αστυνομικό τμήμα Μουζακίου. Επιπλέον, η κινητή αστυνομική μονάδα είναι εφοδιασμένη με έντυπα και με φυλάδια ώστε να ενημερώνει και να εξυπηρετεί τους πολίτες άμεσα σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Τα έντυπα αυτά και τα φυλάδια αναφέρονται κυρίως, όπως είπε βεβαίως και ο κύριος Γενικός, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας, σε οδηγίες και συμβουλές για την αποφυγή απατών, κλοπών, αρπαγές, θα μπορούσαμε να πούμε τσαντών ή πορτοφολιών, ενημέρωση του κόσμου για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται τους επιτίδιους που παρουσιάζονται σε αυτούς και ισχυρίζονται ότι είναι εκπρόσωποι ή υπάλληλοι φορέων και αρχών και αποσπούν από αυτούς χρήματα και μάλιστα τις περισσότερες φορές όχι κατά φρόνητα ποσά.